Όχι, δεν φοβάμαι. Κύριε Κολοβέ, μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι ο κύριος Λιβανός, ο κύριος δεύτερος ειδικός ανακριτής που έβγαλε τα εντάλματα εναντίον μας, μιλάμε και για πρώτη φορά. Αν και συγκατηγορούμενοι, πιστεύετε ότι ο κύριος Λιβανός σκοπίμως ενήργησε ή ξεγελάστηκε και έκανε, προέβη στην έκθεση των ενταλμάτων? Να σας πω, εάν ενήργησε σκοπίμως, δεν ξέρω τι να πω για, για έναν δικαστή. Κύριε Κολοβέ, κάτι τελευταίο. Έχετε αναφερθεί, έχετε μιλήσει για εκβιασμό. Μπορείτε, είσαστε σε θέση να πείτε ποιοι θέλησαν να σας εκβιάσουν? Να σας έτσι, πω, για να μάθουμε και για αυτή την ιστορία. Για να αναφέρω ένα όνομα, θα σας πω ψέματα. Δεν παρουσιάζεται κανείς εκβιαστής λέγοντας ότι είμαι ο εκβιαστής της περιφερίας σας και σας εκβιάζω σήμερα. Εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι και λένε, έλα θα την καθαρίσουμε την υπόθεση, δεν είναι τίποτα. Θα σου στοιχήσει ξέρω εγώ τόσα και δεν, μην ανησυχείς, το όνομά σου δεν πρόκειται να συνεχίσει. Να κυκλοφορεί στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες. Στους συνηγόρους σας δεν απλό. Επικοινώνησαν κύριε Κολοβέ και σαν χρήματα. Αν θέλετε μην διακόπτετε τον κύριο Κολοβό. Δεν σας ακούω. Έχει αναφερθεί επίσης ότι σας εξεβίασε κάποιος εκδότης, αληθεύει? Όχι, δεν νομίζω. Δεν αληθεύει? Δεν νομίζω. Γιατί και αυτό έχει αναφερθεί. Κύριε Κολοβέ, σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας. Ένα λεπτό. Κύριε Κολοβέ, έχετε διαπιστώσει την ανάμειξή μου πουθενά ή έστω αυτοί που σας εξεβίασαν ότι είχαν κάποια σχέση μαζί μου? Διότι εδώ είμαι άμεσα θυγόμενος και ξέρετε ότι εάν διαλευκάνθηκε αυτή η υπόθεση, διαλευκάνθη από εμένα. Όχι βέβαια από εσάς. Από τις δικές μου τις καταθέσεις. Ο κύριος Σταυριανάκης, ο κύριος Περικλής Σταυριανάκης, καταγόγος. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, κύριε. Κύριε Σταυριανάκη, ένα λεπτό, να μας απαντήσει ο κύριος Κολοβός, εάν δεν το βλέπω διατεθειμένο να θέλει να απαντήσει. Όχι, όχι, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Ναι, κύριε Κολοβέ, απαντήστε τότε. Αισθάνεστε, νομίζετε ότι έχει αναμειχθεί ο κύριος Μαυρίκης? Θα σας πω τι μου έχει μεταφερθεί. Τι, από ποιο νόμο έχω σχηματίσει. Μου μετεφέρθηκε ότι ο κύριος Μαυρίκης ήταν από τους εμπνευστάς του σεναρίου του Ριφηφή. Δεν είμαι στέση όμως να πω την αλήθεια του, Μάλιστα, αυτά δηλαδή, τα λέει ο κύριος Τζουμά, εσείς τι πιστεύετε? Αυτά τα διότι λέει ο κύριος Τζουμά έστειλε επιστολή στον κύριο Γκανιάτσο και λέει: ο Κολοβός, ο Στέλιος που κατηγορείται, δεν είναι αυτός ο Κολοβός που ψάχνετε να βρείτε. Είναι άλλος. Αυτόν μου τον υπέδειξε ένας κρατούμενος, δεν θέλω να πω το όνομά του. Θα προκαλέσετε μεγαλύτερη σύγχυση στους τηλεθεατές που άκουσαν και χθες τον κύριο Χαλίτα αλλά και τις δικές σας απόψεις. Όχι, έχει στείλει κύριε Κολοβέ, αν θέλετε, μείνετε στις γραμμές μας. Να πάμε τώρα για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και αμέσως μετά πάλι μαζί, χωρίς αναισθητικό.